Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο κανάλι το The Upgrade, είμαι ο Πάνος και σήμερα τι σας έχω. Σας έχω ένα unboxing και εκτυπωτή, για πολυμηχάνημα βασικά. Το ξέρω ότι δεν έχετε δει πολλά unboxing και εκτυπωτή και αυτό επειδή αγόρασα και εγώ καινούριο και είπα να το δοκιμάσουμε, να δούμε τι λέει. Οπότε είπα να γιατί να μην το κάνω και ένα βίντεο για να το δείτε κι εσείς. Οπότε πάμε να το ανοίξουμε σιγά σιγά, να δούμε τι έχει μέσα και τι λέει το αυτό το μοντέλο. Το συγκεκριμένο πολυμηχάνημα είναι το DeskJet Plus 4120 All-in-One, κάπως έτσι το λέει, το αναφέρει και μέσα. Είναι ένα από τα φθηνά πολυμηχανήματα τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά. Εγώ συνήθως πάντα επιλέγω τα HP γιατί είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα, δεν χαλάνε, δηλαδή όσα χρόνια και να το έχεις δεν χαλάει. Ή τουλάχιστον στα 2-3 χρόνια, 4 που τα κρατάω συνήθως. Γιατί εντάξει, μετά είναι λογικό, όταν ειδικά δεν κάνεις και μεγάλη χρήση, είναι και πιο εύκολο να χαλάσουν. Γιατί παραμένουν μέσα, χαλάνε τα μελάνια, χαλάνε οι κεφαλές, πιάνει σκόνη μέσα, οπότε λογικό είναι. Οπότε πάμε να δούμε τι λέει αυτό. Πάμε να το ανοίξουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, μέσα έχει, όπως βλέπετε, τις οδηγίες, το οποίο σου λέει τα πρώτα βασικά, δεν μας νοιάζουν, αυτά χαρτί για τις εγγυήσεις, manual τα λοιπά. Εδώ είναι τα μελάνια, κλασικά μέσα έχει τα μελάνια τα πρώτα, τα οποία δεν ξέρω αν τελικά, αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να μου το απαντήσει αυτό, αν είναι όντως ολόκληρα ή αν είναι μισά. Γιατί αρκετοί λένε ότι δεν είναι ολόκληρα τα μελάνια, οπότε γι' αυτό τελειώνουν πολύ πιο γρήγορα τα πρώτα. Έχει και μαύρο και το πολύχρωμο. Ευτυχώς ο συγκεκριμένος εκτυπωτής χρησιμοποιεί μόνο δύο μελάνια, οπότε είναι καλό αυτό. Κλασικά καλωδιάκι για ρεύμα. Απλό, δεν έχουμε κάτι παράξενο σε αυτό. Και μέσα είναι το μηχάνημα. Κλειμάτο. Οπότε να βγάλουμε σιγά σιγά τα γύρω γύρω. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση που έχει και γύρω γύρω σελοφάνη, γιατί συνήθως δεν βάζουν τίποτα, απλά είναι σελοφάνη αυτό το διάφανο, γιατί συνήθως δεν έχουν τίποτα. Μπράβο, πολύ όμορφο φαίνεται μέχρι τώρα. Θα το ανοίξουμε και αυτό. Όπως βλέπετε είναι λευκός. Από ό,τι έχω δει πλέον πολλοί εκτυπωτές έχουν ξαναγυρίσει στο λευκό. Παλιότερα, αν θυμάστε, ήταν όλοι λευκοί οι εκτυπωτές. Μετά σιγά σιγά ξεκίνησε η μόδα και γίναν μαύροι. Και από ό,τι φαίνεται, ξαναγυρνάει πάλι στο λευκό. Λοιπόν, φαίνεται πολύ ωραίο, προσεγμένο. Να το και ανοιχτό. Να βγάλουμε και αυτά. Εντάξει, είναι όλα τέλεια να τα βγάλει. Έτοιμο και αυτό. Εδώ έχει κάτι άλλο. Λογικά θα έχει και μέσα για το μηχανισμό, συνήθως βάζουν και μέσα. Όπως βλέπετε, έχει και πάνω τα κουμπάκια, έχει μια πολύ μικρή οθόνη. Εντάξει, θα μπορούσε να έχει και μεγαλύτερη, συνήθως έχουν λίγο μεγαλύτερες οθόνες. Πίσω έχει κλασικές στήρες, έχει το εκτυπωτή και το ρεύμα, δεν έχει κάτι άλλο. Έχει, από ό,τι βλέπω, έτοιμο κουμπάκι για απευθείας να βγάλει έχρωμη φωτοτυπία και ασπρόμαυρη, οπότε να μην χρειάζεται καν να κάνεις κάποια ρύθμιση ή οτιδήποτε άλλο. Ο συγκεκριμένος εκτυπωτής, θα σας πω και τις πληροφορίες του. Λοιπόν, ανάλυση αντιγραφής έχει 300x300 dpi, που είναι ok. Ο δίσκος του χαρτιού, εδώ πέρα δηλαδή, παίρνει τα χαρτιά από πίσω, θα σας το δείξω και αυτό μετά να το δείτε. Παίρνει 60 φύλλα, ok, και αυτό για ένα τυπικό εκτυπωτή σπιτιού. Στην έξοδο εδώ χωράει έως 25 που φτάνει για να μην την κάρει. Η σάρωση του εκτυπωτή έχει ανάλυση 1200 dpi, ενώ την αποθηκεύει σε PDF, JPEG, τα πάντα, PNG, ό,τι θέλεις. Και όπως σας είπα και πριν, τα μελάνια ουσιαστικά είναι δύο, παίρνει μαύρο και χρωματιστό. Τα μελάνια κοστίζουν γύρω στα 10 ευρώ, το πολυμηχάνημα υπολογίζει ότι κοστίζει γύρω στα 60 ευρώ αυτή τη στιγμή, οπότε είναι πάρα πολύ καλή τιμή αν θέλει κάποιος να το αγοράσει. Συνήθως δεν παθαίνουν κάτι, απλά θέλει λίγο προσοχή, τα μελάνια να αλλάζουν, πρέπει να γίνεται μια χρήση έστω και να μην πίζουν μέσα ή οτιδήποτε και μετά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθόλου, οπότε πάνε για πέταμα. Οπότε αυτά. Για μένα είναι μια πολύ καλή επιλογή εκεί στο 60. Έχει και τα μελάνια του μέσα, οπότε ξεκινάς απευθείας και το χρησιμοποιείς. Και τώρα, ειδικά που κάποιοι χρησιμοποιούν πολύ εκτυπωτές ή χρησιμοποιούν τώρα που δουλεύουν από το σπίτι ή τα παιδιά που κάνουν μαθήματα από το σπίτι, που χρειάζονται να τυπώσουν ένα φυλάδιο κάτι, θα είναι πολύ εύκολο να κάνεις μια τέτοια δουλειά.
Οπότε αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε και αυτό το βίντεο. Είμαι ο Πάνος και καλή συνέχεια στη μέρα σας. What the fuck is up, Kyle?